Καλησπέρα. Μαζί μας απόψε έχουμε τον Ντέος Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, για να δούμε, να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στη θητεία σου, τη δεκάχρονη, στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, για να δούμε και τα του συναγερμού. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μας live από την ιστοσελίδα του Pints of, του Black, της Black Lemon, από το YouTube και από αύριο, εάν δεν είσαι ο φυλαχτού, θα υπάρχει και στο Spotify και Apple Podcast. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα έβλεπα λίγο το Twitter σου και είδα ότι έβαζες μια φωτογραφία, μια ανάρτηση με μια φωτογραφία με τη γάμα Δέλτα Ανάπτυξης, που βαστάς έτσι μια αντιμητική μπλακέτα, τύπου που αναγράφει World's Best Cactus. Εντάξει, είναι και τα δική μου ιδέα. Εκείνοι αποφάσισαν να μου δώσουν... Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια καλή εξήγηση για την απονομή. Αναμφίβολα υπάρχει μια καλή εξήγηση. Και εκείνοι που εξήγησα πιο κάτω. Δηλαδή, εντάξει, έγινε. Μόλις αναλάβεις υπουργός παρά το πρόεδρο δίπλα μου πρόεδρος, σε μια εβδομάδα γίνεται κούρβα καταθέσεων. Είσαι με το έναν πόδι έξω από το ευρώ, που την Ευρώπη, πέφτει το σύμπαν, λήφκουν τα τρόφιμα, ιστορίες του ΕΝ. Ακολούθη μια μακρά περίοδος αστάθειας, αβεβαιότητας, το έναν το άλλο. Άτε, φεύγει γινόν, αναλαμβάνει υπουργός εσωτερικών. Πλακώνει το μεταναστευτικό σε έναν απίστευτο βαθμό. Τότε ήταν στον βαθμό που είσαι σήμερα. Τότε είχαν αρχίσει οι μεγάλες ροές. Το 2015 που είχε μεταναστευτικό η Ευρώπη, την Κύπρο προσπερνούσαν. Ναι. Όταν ανέλαβα εγώ, αρκέψαν και πλακώναν στην Κύπρο. Και ο λόγος που πλακώναν είναι επειδή η Ευρώπη πήρε μέτρα και βασικά έγινε πιο δύσκολο. Εφάν την ούλη η χώρα τη πρώτη γραμμή με βάση τη συμφωνία του Δουβλίνου. Και λόγω τη πράσινη γραμμή δημιουργήθηκαν κυκλώματα από μέσω Τουρκία, από αφρικανικέ χώρε και μέσω τη πράσινη γραμμή. Και ήταν μια διαμορφή κατάσταση, αρκέψαν εκεί. Πλακώνουν τα θέματα με του πύργου, πλακώνουν τα θέματα με το διαβατήρι. Άτε, λαλό φευκό, κανεί, η οικονομία πήγαινε πολλά καλά. Τότε είχαμε ρυθμούς ανάπτυξη, είχαμε αναβαθμίσεις. Free will. Δεν τα έλειξε ρε παιδί μου, πάρε την ιστορία του 2013. Δεν ξέρω ότι σε ένα μήνα θα είμαι ο πρώτος υπουργός οικονομικών, ο οποίος είναι να απαγορεύσει δια νόμου τη λειτουργία της οικονομίας, να τα σπίβει κάτι σε τέσσερα σας κέρφιου, όπως έκαναν οι Εγγλέζοι που έβαλαν κέρφιου, κλειστά τα καταστήματα, κλειστά τα πάντα. Έτσι. Τελειώνει εκείνο, αποφασίζει ο Πούτιν ότι είναι να εισβάλλει στην Ουκρανία, δημιουργείται άλλη ενεργειακή κρίση που τη δεκαετία του 70 που είχε να δημιουργηθεί ενεργειακή κρίση, δημιουργήθηκε αμέσως μετά την πανδημία όταν ήμουν εγώ υπουργός. Είχα και το προνόμιο να είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών που το καταψήφισε η Βουλή των Προϋπολογισμών στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα θεωρώ ότι δικαιωματικά οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης αναγνώρισαν αυτόν τον εξαιρετικό CV. Και εδώ σας το βραβείο σου. Του κάκτου. Ήσουν κοντά στον πρόεδρο τότε που έγινε το κούρεμα, αρκετά ναι, κοντά. Ναι, ναι. Πόσο κοντά είχαμε φτάσει σε έξοδο πάρα με πολύ. Το ευρώ. Πάρα πολύ κοντά και ήταν κάτι το οποίο δεν συνειδητοποιούσαν πάρα πολύ και δεν συνειδητοποιούσαν και οι πλήστοι πολιτικοί αρχηγοί, πρέπει να πω. Νομίζαν όλοι ότι η αντίληψη η οποία επικρατούσε μια από τις κάποιες λαθασμένες αντιλήψεις. Πρώτα είναι να μας σώσει η Ρωσία. Μα τώρα καλλιέργησε και ο ίδιος ο Αναστασιάδης. Όχι τόσο, όχι τόσο, αλλά υπήρχε τούτη αντίληψη. Επίεν και ο καημένος ο Σαρρίζης στη Ρωσία, ότι να του δώκουν κάτι δισεκατομμύρια, εθιώξαν τον. Είχαν πολιτικών αρχηγών που λέει με φάστε τίποτε, έχω άνθρωπο, να σας δω και πόσα θέλετε. 20-25 δισεκατομμύρια επειδή έχουν ευκεί τους Αμερικάνους. Μα είναι ποτέ διάφορο. Πολιτικός αρχηγός. Και είναι και ακόμα πολιτικός αρχηγός αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Αλλά στους πιο νοσημούς υπήρχε μια άλλη αντίληψη. Ότι αφήγει προς που το ευρώ, τότε θα είναι συστημικό πλήγμα του ευρώ. Ναι, ότι να πέσει, και ότι να πέσει το ευρώ, άρα δεν μπορούν να μας πιέξουν, άρα κρατηθείτε στον πούντο σας. Ναι, αυτή ήταν η πιο λαθασμένη πολιτική αντίληψη. Και εγώ ήμουν κάθετα αντίθετα στο τι. Εγώ ήξερα έναν που θα ήθελαν οι Γερμανοί. Η Γερμανία, αλλού σου καλύτερο παράδειγμα που την Κύπρο δεν έχει.
επεράσαμε τα με τους Καλαμαράες, επεράσαμε τα με τους Ιταλούς, το έναν το άλλο. Τώρα έχουμε μια μικρή χώρα, μη συστημική για το ευρώ και θα δώσουμε ένα μάθημα στις αγορές. Mm. Ότι εκείνοι πως συμμορφώνονται και ήταν έτοιμοι. Και ήταν έτοιμοι. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, αλλά ήμασταν με το έναν πόδι εκτός ευρώ. Ναι. Και ευτυχώς ήρθε η Τρόικα, θυμούμε, επειδή είχα και συντονιστικό ρόλο με την Τρόικα, ήρθαν με πολύ καχυποψία. Ναι. Και το IMF και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε που είπαν στη Σωτηρούλα ότι... Και μας είπαν μάλιστα ότι μετά που είχαμε και μια καλύτερη επαφή, όταν αρχίψαν τα πράγματα και κυλούσαν καλύτερα, είπαν μας, κοιτάξτε, είχαμε χειρότερη εντύπωση για εσάς, αλλά έχετε μια διαφορά με την τότε ελληνική κρατούσαν κατάσταση. Εσείς παραδεχτήκετε τα λάθη σας και είπετε να τα διορθώσετε και συνεργαστήκετε για να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Και εξού και ευκήκαμε και πιο γλύωρα από το μνημόνιο, έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις, εσαστήκαν τα δημόσια. Περίμεναμε όσα να γίνουν παραπάνω μετά από το... Ναι, ενδεχομένως όλοι περιμέναμε. Όχι ενδεχομένως. Ίσως και πιέσεις που την Ευρώπη να μην ήταν μετά... τόσο σημαντικές που να μας αναγκάσουν να κάνουμε πράγματα τα οποία φαίνονταν λογικά τότε, απόλυτα λογικά και με τα οποία προχωρήσαμε. Μιλώντας εκ των υστέρων με κάποιους που τους επικεφαλείς της Τρόικας, μετά που τελειώσαν τα πράγματα 2-3 χρόνια μετά, λαλό τους, θεωρείται είναι τέλος και το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, ενδεχομένως να έπρεπε να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις δομικές. Ναι. Πιο γλύωρα. Ναι, έχεις δίκαιο, αλλά κρίνοντας τότε την κατάσταση, αν τόσο επιφοβεί στον τραπεζικό τομέα, αν τόσο επιφοβεί τα δημόσια οικονομικά του ταούλα, που έμπηκαν κάποιες ιεραρχίες. Αλλά και εκείνοι νιώθα, και είπε μου το κάποιος εκ των επικεφαλής της Τρόικας τότε, ότι νιώθαμε κι εμείς, δεν νομίζω ξανακάμε το πράγμα. Νιώθαμε κι εμείς, λέει μου, εγώ νιώθα πως ένα νοσοκόμο, πρέπει να κάνει χάρτη σερτζόρι. Χωρίς να ξέρω. Ναι, αλλά ήταν η δουλειά του, η συντετελμένη του δουλειά να το κάνουν το πράγμα. Και τούτον είπε μου το Μάρτιν Οβερβέη, ας πούμε. Ενδεχομένως μετά, αλλά ήταν τέτοια επιτακτική φύσεω τα πράγματα που πρέπει να γίνουν τότε, που σίγουρα οι πιο δομικέ μεταρρυθμίσει είχαν δευτερόλεπτο ρόλο. Φεύγοντα, εντάξει, χαλάρωσαν το πολιτικό σκηνικό, τα κόμματα βγήκαν από την εξωτερική, το έναν το άλλο, ναι. Και δεν έγιναν τα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να πρέπει. Στην αποτίμηση που έκαμες για τη θητεία σου, την τελευταία δεκαετία είχες αναφέρει ως κύριο, ως μεγαλύτερο πρόβλημα ή λάθος αυτής της διακυβέρνησης, το πρόγραμμα των διαβατηρίων. Είχες ακούσει χτες το Active που είπες ότι ήταν λάθος όσον αφορά και την ιδέα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η εντύπωση που δημιουργείται από όλους, η κυρίαρχη εντύπωση, ήταν ότι ήταν καλή ιδέα επειδή ήμασταν σε δύσκολη θέση, άρα έφκανε μας που είναι δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να δικαιώσει πιο γλυόρα. Εσύ είπες ότι ήταν συστημικό το θέμα με αυτό το πρόγραμμα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που υιοθετήσαμε το πρόγραμμα και γνωρίζοντας πώς λειτουργούν και οι θεσμοί μας, και στο εύρος της διαπλοκής στη χώρα, ότι λίγο πολλά τούτο που είδαμε και ζήσαμε ήταν απόφευκτο. Κοίτα, είναι και τα δυο σωστά. Πρώτον, ότι συστημικά έπασχε το πρόγραμμα, επειδή εν τη ουσία τον που λαλούσαν πουλάς διαβατήρια, είναι αλήθεια. Οι επενδύσεις δεν ήταν παραγωγικές. Πουλάς πίθηκε και έπιανες... Αφού βάλαμε και το διαβατήριο πας στην ταπέλα. Ναι. Και κάμναμε τους τότε που είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών παρατηρήσεις. Κάποιοι οποίοι κάνουν και κάτι tweets τώρα, τα οποία δυναμαζόγουν και μαθήματα από τότε από αυτά, με διαφημίζονται διαβατήρια και αρνούνταν να συμμορφωθούν και μπορούσαμε. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε το ένα θέμα είναι ότι όντως και ο συστημική διάγεια, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κάποιο ασχοληθεί να δει τι σου είπε, κύριε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είπε σου, έκαμε στον Τζολό ή οποιοδήποτε, ή το Α και το Β. Και για πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε και κανένα issue μετά που άρχισαν να φτιάχνουν τα πράγματα. Εκείνο που σου λέει είναι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί με τούτον τον τρόπο το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Το ένα. Το δεύτερο που σου είπε ότι όλες οι χώρες έχουν επενδυτικά προγράμματα και δίνουν διαβατήρια για σκοπούς επενδύσεις. Αλλά όχι με τούτον τον τρόπο. Έβαλες μια τιμή. Τώρα γίνει κάτι το εξειδικευμένο, όπως έγινε στο καζίνο, όπως έγινε στη Μαρίνα. Δεν θα σου ελάλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απολύτως τίποτε. Αλλά και στην Κύπρο πώς διαστραβλούν τα πράγματα. Εντάξει, αντί να χτυπηθεί η ιδέα,
ενδεχομένως να πούμε και εμείς, όχι κύριε, ήταν λάθος η ιδέα. Χτυπιέται το 12 μέσα στο καζίνο, 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και παραπάνω από του ανθρώπου είχαν αμερικάνικα διαβατήρια και κάποιοι που εκείνου ήθελαν και ω ένδειξη σεβασμού προ τη χώρα, κύριε Καμεντούν, τι επενδύσει, έτσι το πρόγραμμα, αν είναι εδώ στο μα και εμά. Άρα παρεξηγούμε τα πράγματα. Τώρα, ακόμα και με αυτήν την ιδέα, αν διαρκούσε λιγότερο, σίγουρα δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Εντάξει, είχαμε μα πει κιόλα ότι είμαστε τζεπίλοι που δημιουργεί ασφάλεια, εισόδου στην Ευρώπη που δημιουργεί ασφάλεια. Είχαμε μα πει διάφορα από ένα εντάξει, σημείο. Εντάξει, όμως, να σου πω κάτι, τούτα είναι υπερβολέ. Ότι δημιουργεί ασφάλεια, και ιστορίε και το ένα το άλλο. Δαμέχω 15-20-25.000 μετανάστε που έρχονται από τη Συρία. Κάποιοι εκ των οποίων είναι του ISIS και που τούτα όλα, δεν δημιουργείται θέμα ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνται μόνο για τα διαβατήρια. Απλά λέω ότι υπήρχε. Του δαμέ θεωρείς και μια υποκρισία. Υπήρχε, θέλω να πω, το κλίμα το πολύ αρνητικό αρχικά μέσα σε ξένα μέσα και στη συνέχεια και μέσα στην Επιτροπή. Και μάλιστα μας η αντίδραση μας ήταν ότι έχουμε που τα αυστηρότερα προγράμματα. Ναι. Κριτήρια και ναι. Ότι λίγο πολλά, είπε ο Αναστασιάδης ναι. Τότε ότι ξέρουμε και για ποιο λόγο το κάνουν. Ότι ήταν για να μας πιάσουν τους επενδυτές. Ότι οι Μαλτέζοι έκαναν μας πόλεμο μέσα στα μίδια, έκαναν μας. Προσπαθούσαν να μας στιγματίσουν εμάς για να πιάνουν τζίνι. Τώρα, οι υπερβολές ελέγχθηκαν. Και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Αναστασιάδης θεωρώ ότι είπε ένα μεα κούλπα για τον το πράγμα. Όπως λέω κι εγώ, ό,τι συνείσφερε είναι συνείσφερε, αλλά πρέπει να κρατήσει πιο λίγο. Έκρεπε, ναι. Πρέπει να κρατήσει πρόβλημα. Και όλοι, ας μην ξεχνούμε πότε το εισήξαμε το πράγμα. Εισήξαμε το όταν τα κόκκινα δάνεια ήταν στην οροφή, όταν θα επατίζαν επιχειρήσεις, το construction, τα από αυτά, το έναν το άλλο. Επαρατράβησε, έγινε κατάχρηση, κάποιοι το εκμεταλλευτήκαν, πλουτίσαν. Είναι αλήθεια τώρα τα πράγματα. Και επιβεβαιώνουμε και σε κάτι άλλο που είπα. Είπα το κι εγώ και ο Χάρης ο Γεωργιάδης το πράγμα. Και είχαμε κατηγορηθεί τότε. Ότι η συνεισφορά του στην πραγματική οικονομία μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη. Έτσι. Και ευκήκαν να μας φάνε κάποιοι. Αυτή τη στιγμή, χωρίς το πρόγραμμα, έχουμε. Ήταν δικαιολογημένο, είχα αρθρωθεί εγώ μετά που το είπε ο Χάρης, υπό ποιαν έννοια. Ότι που τη στιγμή που όντως είναι τόσο σημαντικό για την οικονομία σου, γιατί το τράβησες. Για το όλο το διάστημα και ξέφερε. Είναι ένα ερώτημα. Φυσικά το πρόγραμμα στις τράπεζες, ειδικά με κάποιους, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Θυμούμε ότι εγώ επέμενα μάλιστα ότι θα πρέπει να γίνει αντισταθμιστικό ωφέλιμα στην κοινωνία. Εδώ κατεράστια μάχη. Ναι, ήταν σαν τον ταβαντζίν που λειτουργούσε το κράτος. Εδώ κατεράστια μάχη τότε για να εισάξουμε έστω κάποια κριτήρια, ρε φίλε. Βάλε και 150.000 ευρώ, ας πούμε, για την καινοτομία και στεγαστική πολιτική. Μα ξέρεις πόλεμο που είχα δεχτεί τότε, που developers που από αυτούς πιάνναν, έκαναν παρεμβάσεις το έναν το άλλο, τελικά ζητήσαν αναστολές, πράγματα. Ναι. Δηλαδή, όταν ο άλλος ξεφύγει, ξεφύγει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εσυνάξαμε 11-12 εκατομμύρια ευρώ για τον ΚΟΑΧ, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, αν τούτα τα μέτρα λαμβάνονταν από την αρχή, και ενδεχομένως με περισσότερη τόλμη, έστω και αν το έκαναν τον το πράγμα, να συνήθω περισσότερο κοινωνικό όφελο αντισταθμιστικό. Ναι. Είπε πω προσπάθησε να διορθώσει πολλά κακώ έχοντα το πρόγραμμα. Δεικτικό νομίζω ήταν το σχόλιο που έκαμε σε έθιμο επού ότι όποιο ήταν φυλακή στην ουσία δεν μπορούσε να αιτηθεί και να πιάσει πρόγραμμα. Είναι αλήθεια. Και εγώ χαίρομαι που τουλάχιστον το βαρύ πόρισμα τη Επιτροπή Νικολάτου αυτό το πράγμα το παραδέχεται. Και λαλούν ότι ο Πετρίζα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, να διορθώσει τα κακώς έχοντα. Με συγκεκριμένα παραδείγματα, και οποιοδήποτε μπορεί να ανατρέξει πάνω στο πόρισμα. Και για να δεις και την υποκρισία όλου του πολιτικού συστήματος. Όταν δεν υπήρχαν κριτήρια, και όταν πάνω κάτω ήθελες να κόψεις κάποιον, και αφήνασαι. Όχι, πάνε φυλακή, είναι καταδικαστική. Καλά, επειδή δηλαδή τον καταζητούν, επειδή το έναν το άλλο. Έτσι ήταν η αντίληψη. Ναι. Μα και πουλά τα κόμματα, και πουλούσε του παυτού. Παίρνω κριτήρια στη Βουλή και ξεχυλώνουν. Θεωρείς το οποίο έκαναν και πόσα χρόνια να τα ψηφίσουν. Θεωρείς ότι ήταν και πολιτική εκμετάλλευση του προγράμματος πέραν από οικονομική. Τι εννοείς πολιτική. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά σε κόσμο που κέρδιζαν με το πρόγραμμα, επιχειρηματίες, δικηγορικά γραφεία κλπ. Ότι πεντίαν στο πρόγραμμα και να κερδίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Θεωρώ σε τέτοιο βαθμό μπορεί να έγινε, αλλά είναι κάτι το οποίο είδα, ας πούμε, εψηλάφιση.
Περνούσαν από το Υπουργικό τα αιτήσει έτσι, χωρί κανένα πολύ ω ελεγχό. Παραδεχτήκαν και ο πρόεδρο και ο Νίκο Χριστόδουλη. Είμαστε το Αβέροφιζο, μπει προεκλογικά ότι έχει ευθύνε ο Νίκο Χριστόδουλη για το γεγονό ότι περνούσα. Τούτον είναι άδικο. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν στα items τα οποία συζητούν. Δεν μπορούσαν να. Ξέρει, έρχονταν 50-60 που το... την εβδομάδα. Να συζητήσει τι. Έκαμε σε έναν έλεγχο. Εσύ ως υπουργός. Κριτήρια δεν υπήρχε. Ναι, είπες το ναι. Και τούτον πάλι φαίνεται, τούτον που είπα ότι είναι συστημικό. Να πει, λάθος το υπουργικό να περνά χωρίς συζήτηση μου. Ναι, λάθος. Λάθος. Αλλά έτσι ήταν η πρακτική και δεν μπορούσε να ήταν αλλιώς λόγω της μαζικότητας του προγράμματος. Συνειδητά που δεν πήγαν κριτήρια. Δεν θεωρώ ότι είναι συνειδητά που δεν πήγαν. Για να μπορεί να υπάρξει ούτε εκμετάλλευση. Στην αρχή, όταν. Λαλείς και εσύ είπαμε στην αρχή ότι είμαστε με το έναν που είναι έξω από το ευρώ. Δεν είναι συνειδητά που δεν μπήκαν. Και ο Μακαρίτης ο Χάζικος που ήταν για μένα εντιμότατος άνθρωπος και σου το εγγυούμε. Τρέξαν οι εξελίξεις πριν που μας. Όταν όμως προσπαθήσαμε να δεχτήκαμε πόλεμο. Ναι. Να βάλουμε. Και καθυστερήσαν πολλά και γίναν και πιο χαλαρωμένα. Και ο συνάδελφος σου, ο Χρύσανθος ο Μανώλη, έγραψε ένα τότε πρωτοσέλιδο και πολλά τεκμηριωμένο στο Φιλελεύθερο για το πώς στη Βουλή εξιχαρβαλώσαν τα κριτήρια ελέγχου. Ίσως το πείτε το ότι κατέθεσε στη Βουλή κριτήρια τα οποία χαλαρώσαν τα ίδια τα κόμματα. Αν δεν κάνω λάθος, τις χαλαρώσεις στήριξαν και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Γιατί... Νομίζω ήταν ούλε. Νομίζω ότι το ακέρα ήταν αντίον. Και νομίζω τι, και... αντίον σε τι. Ένα ψήφισαν υπέρ των κίνητων χαλαρώσεων οι οποίες υπεράσασαν. Δύο-τρεις φορές. Άρα είναι ήθελε να υπάρχουν κριτήρια. Δεν ξέρω. Λέω ότι στην ψηφοφορία ήταν μέσα ο συναγερμός, το δίκαιο. Άρα, και... αν δεν επερνούσαν έστω εκείνα τα κριτήρια, το ΑΚΕΛ ήταν υπέρ του να μένει με τέτοια κριτήρια. Όχι, όχι. Λέω ότι στις χαλαρώσεις που προωθούνταν. Στα... Μα δεν ήταν χαλαρώσεις που προωθήσε. Επειδή να σφίξουμε το σύστημα. Όπως το κατάθεσα, χαλαρώθηκε. Αν δεν ψήφισε το ΑΚΕΛ, σημαίνει που εγώ να θυμούμαι τούτο, επειδή τότε είχα. Είχα αλλάξει το Υπουργείο. Που την πρόταση μου κατάθεσε. Ναι. Χαλαρώσαν πολλά στη Βουλή. Φαντάζομαι με το αλλαγές που είχαν. Ήθελε. Στη Βουλή. Τώρα δεν ξέρω, αν δεν ψήφισε το Αγγέλ, σημαίνει ότι δεν ήθελε καθόλου κριτήριο. Εντάξει, δεν ήξερε, θυμούμαι. Δεν το θυμούμαι ούτε εγώ. Απλά, είχα αλλάξει και υπουργείο. Απλά λέω, γιατί δεν μιλήσε με τον Αβέρο και ο δεξίς, ρε φίλε. Τούν το πράγμα που κάνουμε στη Βουλή. Χρειάζονται κριτήρια. Με τις χαλαρώσεις που κάνετε, δεν μπορούν τα κριτήρια να δουλέψουν. Εγώ είχα μιλήσει με όλα τα κόμματα τότε. Όταν το κατάθεσα. Τι σου είπε, όταν μίλησα με τον πρόεδρο του κόμματος, τι σου είπε. Μετά είχα αλλάξει υπουργείο, δεν παρακολουθούσα. Δεν πρόλαβε. Οκ. Ισχύει ότι εσύ καταρχάς ως υπουργός εσωτερικών, όταν έρχονταν μέσα στο υπουργικό, ήσουν κάποιες, επειδή ακούνται κάποια. Ότι εσύ παρενέβεις σε κάποιες περιπτώσεις σε θέματα διαβατηρίων. Έκαμε καμιά παρέμβαση σε θέματα διαβατηρίων. Στο υπουργικό. Που ελέγχονταν τα διαβατήρια. Ναι, στο Υπουργείο, ως Υπουργός Εσωτερικών. Λέω ότι δεν συζητούνται. Όσον αφορά το πώληση, ναι, εγώ είχα κάποιες απόψεις και ο Χάρης εξέφρασε κάποιες απόψεις. Εντός Υπουργείου. Ενδεχομένως διαφορετικές όταν συζητούνταν τα θέματα. Ο έλεγχος που έγινε του Κωνσταντίνου, επειδή βασικά έχουμε ένα εμπόρισμα του Νικολάτου που λέει στο τέλος της ημέρας ότι το 53,1%. Εντάξει, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, αλλά τούτα είναι πελάρες. Έχει δίκιο το πόρισμα του Νικολάτου ότι ρε παιδιά με το γράμμα του νόμου ήταν παράνομο να κάνει συγγενείς. Επειδή έτσι το ερμήνευσε ο Νικολάτος και ενδεχομένως σωστός, και έτσι το ερμήνευσε και ο γενικός ελεκτής. Αλλά ότι τούτο ήταν μια πολιτική σκευωρία. Συγγνώμη, ότι έκαναμε συγγενείς τα προγράμματα δημοσιευμένα. Και λέει, γίνεται ο επενδυτής, και η γυναίκα του και τα κοπελούθια του. Ναι. Έτσι. Ήταν με πλήρη διαφάνεια αν τούτα τα πράγματα. Και τούτον είσαι να αρχίσει και από πριν τη διακυβέρνηση. Ποιο θα μπορούσε να παρέμβει και να ελέγξει. Αν πιάνει, μα γι' αυτό που κάποτε χάνουμε την ουσία. Επιάνει ο κόσμο, α το 50% ήταν παράνομα. Σαν να και παράνομα, έπιανε ο Πετρίδη ή ο Χάσικο ή οποιοδήποτε άλλο να σε κάνει παράνομα. Πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμα. Τώρα, αν το πρόγραμμα τούτον μετά ερμηνεύτηκε ναι. Ότι θα χρειάζεται μια αλλαγή ενός κόμματος στην νομοθεσία για να δικαιούνται εκείνοι, αφού ήταν διακηρυγμένη πολιτική. Αλλά για να δεις πως κάποτε χάνουμε και την ουσία στην Κύπρο. Ποιος... Εδώθηκαν τα σφόδες και όλα το πράγμα που δεν ήταν τίποτε.
που δεν ήταν τίποτα. Ναι. Ήταν διακηρυγμένη πολιτική με πάσα διαφορά, δημοσιευμένη πολιτική και το πράγμα. Και δεν βρέθηκε κανένα να πει τίποτε. Εκτός μετά που αρκέψαν τα από αυτά, α, ξέρεις, το γράμμα του νόμου εσέφιν. Ήταν, Κωνσταντίνε, ήταν ηθικό, θεωρείς εσύ, που τη στιγμή που οι υπουργοί ή ο πρόεδρος είχαν ή δικών τους γραφείων ή στενά τους πρόσωπα να έχουν δύο γραφεία να κάνουν το διαβατήριο την ίδια στιγμή. Έστω και τυπικά να εγκρίνουν την διαδικασία. Έτσι όπως ήταν πρέπει να το δούμε, τόσο mass production. Τόσο mass production. Εν και υπήρχε καμιά που τον το διάσταση ηθικής. Ήταν ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης που πριν να φύγει το Αλτζαζίρα εν και κατακριθήκε από κανένα ή οτιδήποτε στο πολιτικό σκηνικό. Όπως και πάρα πολλά πρόγραμμα της κυβέρνησης και δικηγορικά γραφεία κάνουν τη δουλειά τους. Και αφιβάλλω αν και οι υπουργοί ή οποιοςδήποτε είχε αντίληψη για το Α και το Β και το Γ. Έγινε καν πορίσματα. Τώρα εκ των υστέρων αρχόμαστε με έναν ηθικό. Μπορεί να σου πω με έναν ηθικό να έχει μια εταιρεία κάποιο. Ξέρω τώρα τα πράγματα μετά που ήρθαν. Εγώ φυσικά εγώ δεν μπορώ να κρίνω την ηθική κανένα. Εγώ κρίνω τη δική μου την ηθική. Και δεν θα με ακούει ποτέ να κρίνω την ηθική κάποιου άλλου. Θεωρεί ότι μετά το πόρισμα Νικολάτου έπρεπε να υπάρξει. Αλλά θεωρώ το λίγο αδικία των που γίνεται, α πούμε. Ότι μα ξέρει τα γραφεία και κάθε σωστό υπουργείο. Εντάξει. Η σχέση σου με τον Νίκο Αναστασιάδη ποια ήταν, επειδή από ανθρώπους μέσα στο Προεδρικό περιγράφεται μια σχέση η οποία ήταν αλληλοσεβασμού μεν, αλλά με διαφωνίες και συγκρούσεις κατά διαστήματα. Και μάλιστα στο βιβλίο το ο Μακάριος περιγράφει και ένα σκηνικό που έγινε τότε που κατέρρενε η λαϊκή. Άξα σκηνικά έγιναν πολλά, μα, όταν είσαι όπως και μη γυναίκα σου. Δεν ξέρω άλλο που σε αγαπώ το είμαι όπως τη γυναίκα μου, οτιδήποτε άλλο, αλλά... Έχεις και στιγμές έντασης, έχεις και στιγμές σεβασμού, έχεις και στιγμές που δεν του μιλάς, έχεις και στιγμές του εντάλλου. Τούτα είναι αλήθεια, περάσαμε τα. Θεωρώ ότι σέβεται με, θεωρώ ότι σέβομαι τον και χρωστού του και πολλά, επειδή συγγνώμη, αλλά ένα ο Νίκος ο Αναστάδης που εμπιστεύτηκε τρία πολλά σημαντικά υπουργεία, αν και κανένας άλλος. Yeah. Έτσι, πιστεύω ότι εύκολα του τη δουλειά. Αλλά ότι επεράσαμε και στιγμές και διαφωνιών και από αυτόν και το έναν και το άλλο, διότι εγώ δεν ήμουν, δεν είμαι και δεν θα είμαι ποτέ ένας γέσμα. Και που διαφωνώ και είναι, αν δεν μπορείς να με διαφωνήσεις με κάποιον όταν είσαι 10 χρόνια στην καθημερινότητα και χειρίζεται τόσες πολλές δυσκολίες. Και ανεβήκε και ο τόνος της φωνής μου εναντί του, λαθασμένα, και είπε μου, ρε Κωνσταντινό, μου φωνάζεις για το όνομα του Θεού, ας πούμε, και έτσι ήταν το άλλο. Και εκείνος είχαμε μου. Αλλά at the end of the day νομίζω φεύγουμε με έναν σεβασμό παρά κάποιες διαφωνίες τις οποίες έχουμε και εγώ προσωπικά και με μια ευγνωμοσύνη που μου έδωσε τούτη την ευκαιρία να ζήσω τα πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να ζήσω. Υπήρχαν και διάφορες φιλοσοφίες ή θέσεων ή ήταν απλά κοινές οι προστριβές της καθημερινότητας. Διάφορες φιλοσοφίες και θέσεων, ειδικά όταν μιλάς για το δημοκρατικό συναγερμό. Για να μην το πω ότι με τον πρόεδρο είναι προσωπικό, υπάρχουν, επειδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ένα πολύ μεγάλο κράμα κατευθύνσεων. Εγώ οφείλω να πω ότι είμαι πολλά πιο δεξιός που τον Αναστασιάδη, και αναφέρον το εκείνος. Εγώ λαλή είμαι που τον το. Ήμουν του Παπανδρέου στην Ελλάδα, του, okay. του Γεώργιου. Εγώ έρχομαι από άλλη σχολή φιλοσοφική της οικονομίας. Έτσι, εν και κακό. Και ουδέποτε, ας πούμε κάποτε περίπτωση, ναι ρε νεοφιλελεύθεροι άπηδες, δηλαδή μου δουν το... Ξέρεις, εστιλαστεί ο άνθρωπος. Άρα, ναι, υπάρχουν και διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά ακολουθώ τη γραμμή της κυβέρνησης, ακολούθησα η γραμμή της κυβέρνησης, έκανα και πίσω από πράγματα για χάρη της φιλοσοφίας της κυβέρνησης και του προγράμματος του Προέδρου, που είναι ο Πρόεδρος που κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του Προέδρου ήταν πολύ πιο σοσιαλιστικό, ας πούμε, από ό,τι θα ήθελα εγώ που δεν είμαι σοσιαλιστής. Θέλω να μου δώσεις ένα παράδειγμα που ένιωσε άβολα με μια πολιτική που έπρεπε να. Που μεγάλες ή που μικρές. Ό,τι μπορεί να σκεφτώ. Να δω, να σου πω μια πολιτική την οποία δεν κρυφώνω ότι εγώ είχα διαφωνίες. Δεν το είχε εσύ. Η λέξη πολύ ασφαλιστικό. Δεν ξέρω να την βρεις. Εγώ την έγραψα. Ναι. Όταν έγραφα το πρόγραμμα του Προέδρου το 2012 για την υγεία. Έτσι. Ο Πρόεδρος εξεκίνησε με εκείνο το πρόγραμμα. Μετά καταλήξαμε στο ασφαλιστικό. Εγώ με εκείνο διαφώνησα.
και συγκρούστηκα με τον Παμπορίδη του. Μετά από αυτά. Φυσικά, όταν ελήφθηκε η απόφαση ανάφερα και ρωτάτε τον Κωνσταντίνο τον Ιωάννου, τι καλή συνεργασία είχα μαζί του. Επειδή ελήφθηκε η απόφαση, σεβάστηκα την, παρά τις ανησυχίες μου, παρά τα από αυτά μου, και θέλω να ενισχύσω τούτο το σύστημα. Μια από αυτά. Το εψιλό. Είχα διαφωνήσει ακόμα και με την Τρόικα. Και να σου πω γιατί. Διότι όταν με την Μακαρίτη σαν τη Ζέτα, ας πούμε, έπρεπε να μεσολαβήσω εγώ σε μια φάση, ας πούμε, διότι είχε κάποια καχυποψία. Και όταν η Ζέτα, και όταν το άλλο, επειδή μιλούσα και εγώ με την Τρόικα, όταν με ρώτησε την Τρόικα, μα γιατί λάλη, είναι πολύ καλό το πράγμα. Λάλη τους, εν καλό, άμα στηρίζεται σε δυο σκέλη το εψιλό. Το ένα σκέλος είναι το σκέλος του να έχει έναν εισόδημα αντίσεν να μπορεί να ζήσει. Το άλλο σκέλος είναι να μην γίνει κατάχρηση. Δηλαδή πρέπει να έχει τα λεγόμενα active labor policies. Πρέπει τον καθένα να τον παρακολουθά, να το στέλνει σε κοινωνική εργασία, να το στέλνει στα χωρικά να κάνει δουλειά, να το στέλνει από εκεί ποτέ να μην μπορεί να δουλέψει μαύρα. Για να μην γίνει κατάχρηση. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο στην Κύπρο να στηθεί το πράγμα σε λίγα χρόνια. Και παρατηρούμε καταχρήσει. Που τούτο το πράγμα. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Αλλά πάλι σεβαστικά το. Πιο σοσιαλιστική πολιτική που γίνει που πίστευκα εγώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω σε μια επιδοματική πολιτική, είναι εντελώς διαφορετική. Ναι. Που σου δίνει κίνητρα να εργαστείς, όχι να κάθεσαι. Εντάξει. Εντάξει, καταχρήσει υπήρξαν πολλές και με το COVID, νομίζω τότε. Τι με κόσμο που δούλευκε και έπιανε. Εντάξει, με το COVID συζητήσαμε το και στο Eurogroup. Και είχαμε μπει και συμφώνησα και εγώ ότι καταχρήσει να γίνουν που τα ριάλια που διηγούμενοι στο COVID. Αλλά αν κάτσουμε τώρα να κάνουμε συστήματα ελέγχου, να ελέγχουμε τα πάντα το έναν το άλλο, θα χάσουμε το δάσος, γιατί οπότε θα δεχτούμε κάποιες καταχρήσεις, θα κάνουμε οριζόντια από αυτά άμεσα να σιωνώσουμε ριάλια μες στην αγορά, για να μην καταρρεύσει η οικονομία. Τώρα, αν κάποιοι καταχραστούν, ναι, να καταχραστούν. Λοιπόν, πάμε για τον Νικόλα Αναστασιάδη. Το άλλο άτομο με το οποίο έτσι είπες εσύ στην καθημερινότητα ότι έπαιξε και καταλυτικό ρόλο στο να έρθει στο Προεδρικό ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Πότε άλλαξαν οι σχέσεις σας, δεδομένου ότι είπες ότι είχατε μια καλή συνεργασία και στη συνέχεια υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμιους της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Δεν και άλλαξαν οι σχέσεις μου προσωπικά μας. Εντάξει, δεν και κάνουμε παρεάν ιδιαίτερη τώρα, αλλά δεν και κάνουμε πότε. Συνεργάστηκα μαζί του πολιτικά, ναι, όντως. Δηλαδή, ο πρώτος που πρότεινε να έρθει ο Χριστοδουλίδης στον πρόεδρο Αναστασιάδη, θυμούμαι μέσα στα Μονακό του και τρώαμε και μόνοι μας, ήμουν εγώ. Έτσι, όταν έγινε το αυτό και θέλαμε και ενίσχυση και επικοινωνία και το ένα και το άλλο. Συνεργάστηκα καλά με τον Νίκο. Είχαμε χωρισμένα, όταν ήμουν προεδρικό, είχαμε χωρισμένα τα τεράφια μας, εγώ ασχολούμαι με τα δικά μου και ασχολείται με τα δικά του. Εντάξει, είχα και τότε φορτιστή και τις μεταρρυθμίσεις το ένα το άλλο. Ο άνθρωπος έγινε και υπουργός εξωτερικών. Τότε είχε ρωτήσει ο πρόεδρος τις δικές μου τις απόψεις, επειδή και τότε από αυτόν, εγώ είχα εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις, έγινε. Αυτό εντάξει, ακολούθησε την πορεία, αν το έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Για πολιτικούς σκόπους εγώ που ευκήκα. Ήταν θέμα μόνο της αποστασίας ή... Όχι, να δεν ήταν θέμα της αποστασίας μόνο. Επειδή... Δεν ήταν θέμα της αποστασίας μόνο. Και για μένα εκείνο είναι πιο σημαντικό από ό,τι λαλή είναι η ηγεσία του συναγερμού. Ναι, να το δούμε. Έτσι, η οποία θέλει να τα αναιρέσει ούλα, να πει εντάξει, παιδιά, να υπάρχουν καταστατικά, το Α και το Β. Ήταν σημαντικό, ένα. Στο Κυπριακό, τα κόμματα που το στηρίζουν, αλλά και κάποια δείγματα που τον ίδιο, θεωρώ ότι δεν είναι αυτά που έπρεπε να εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ας πούμε, και η επόμενη κυβέρνηση σε μια πολύ δύσκολη που δουν το παυτί. Τρίτον, ο λαϊκισμός των κομμάτων που τον υποστηρίζουν. Το έζησα 10 χρόνια. Να μου πεις με το Ακέλ είναι καλύτερο, και το Ακέλ ήταν. Αλλά και τούτο δεν υστερούσα στον λαϊκισμό, αν εξαίρεσες τότε που ήταν η Τρόικα. Είναι πολλές οι παραμέτροι. Είναι πολλές οι παραμέτροι, ή μια ελπίδα την οποία είχα εγώ, αν μιλούμε για τη θέση την οποία πήρα δεύτερο γύρο. Ότι θα μπορούσα να έχω έναν πρόεδρο. Έτσι προεκλογικά ήσουν έτσι αρκετά έντονο και πριν. Ναι, αλλά ας πούμε είναι πιστευτικό ότι θα μπορούσα να έχω έναν πρόεδρο στη Βασιλεία, ας πούμε. Ναι. Που για μένα θα ήταν ενδεχομένω καλύτερα, αλλά εύχομαι να έχω λάθο. Πραγματικά και θέλω να το πω το πράγμα. Δεν έχω κάτι προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο. Ήξερα ότι είμαι πολιτικό κόστο, ό,τι έλεγα. Και ενδεχομένω το πολιτικό κόστο να είναι μόνο στην πολιτική. Να μου στοιχίζει και στην επαγγελματική μου
καριέρα αύριο. Αλλά πάντα ήμουν άνθρωπος που λαλούσα την άποψη μου. Ένιωσα υποχρέωση εγώ να πάρω θέση και το δεύτερο γύρο. Μπορεί να σωστή, μπορεί να λάθος. Μακάρι να μας διαψεύσει η κυβέρνηση, να εμένα προσωπικά, και να επιβραβεύσει εκείνος που τους ψηφίσει. Μια τσέπιαμε να πάμε στη, μετά την πρώτη Κυριακή, στα εσωτερικά του συναγερμού. Τι που δημιούργησε πολλά άσχημο, φάνηκε πολλά άσχημο ως εικόνα, ήταν η εικόνα του Αβέροφ Νεοφύτου να τρέχει στο Προεδρικό πριν ακόμα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή της καταμέτρησης των ψήφων, για να μιλήσει με τον Αναστασιάδη και να του πει ότι πρέπει να στηρίξουν Νίκο Χριστοδουλίδη με ενεργό συμμετοχή στην κυβέρνηση. Εσείς μες στο ΣΥΑΜΕΝΤΖΙΝ τώρα νιώσατε ήταν προσβλητικό για τον πρόεδρο του κόμματος το πράγμα, αλλά και για το θεσμό του ίδιου του πρόεδρου. Την πρώτη φάση δεν νιώσα ότι ήταν προσβλητικό, να σου πω γιατί. Εντάξει, εγώ είμαι πρόεδρο τη Δημοκρατία, ευήτημο πρόεδρο του κόμματο, είναι λογικό να παίζει να το δει. Τώρα το πώ εφάνηκε ή το τι πραγματικά είδε εγώ και μου συμβουλευτέ συνεδρίε, μια διαφορετική κατάσταση. Και όντως, σε μια εποχή και το social media και που τα πάντα διαρρέουν, μπορούσε να ερμηνευθεί ποικίλο τρόπο τούτο. Όπως και ερμηνεύθηκε ποικίλο τρόπο. Άρα εσύ θεωρείς ότι ήταν μια λογική... Δεν το θεωρώ ότι θα ήταν ότι εν τόσο μεμπτών, ας πούμε, εντάξει, ρε κομπαρέ, τελειώσαν οι εκλογές, κάθεται ο πρόεδρος, εντάξει, έλα να πιούμε έναν καφέ. Επειδή ακούστηκε, εν τόσο υπήρξε μια τεράστια ένταση και προσβλήθηκε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Την πρώτη φορά, τη νύχτα, που είπε εγώ τουλάχιστον πάνω, ένταση δεν υπήρξε. Και ήταν μέσα μόνοι τους οι άνθρωποι, ήταν μόνος του Αβέροφ μαζί με τον πρόεδρο τον Αναστασιάδη. Μετά ευκήκαν πόξο και είπαν παιδιά, να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες και στο πολιτικό γραφείο τη θέση του κόμματος, δεν είναι ώρα τώρα. Και απλώς επικεντρωθήκαμε στη δήλωση που θα έκαμνε ο Αβέροφ Νεοφύτου το βράδυ. Εκείνον το βράδυ. Και δεν έγινε συζήτηση. Ένας επετάχτηκε να πει, εκτός που το όλο πλαίσιο, γιατί είμαστε κάμποσα πλάσματα, επετάχτηκε ένας να πει, το θεωρώ λάθος, είπε όχι, πρέπει να δώσουμε στήριξη να απόψε στον Νίκο τον Χριστοδούλη. Ναι. Εντάξει. Το οποίο θεωρώ ότι ήταν λάθος και κακώς έπραξε το συγκεκριμένο άτομο. Δημιουργήθηκε και μια έτσι υποψία ότι... Ναι. Τώρα την επόμενη ημέρα, εγώ δεν είχα πάει στο Προεδρικό. Εγώ έκανα την παρέμβαση μου στο πολιτικό γραφείο, άρα την επόμενη μέρα δεν ξέρω. Εντάξει, είπα μου κάποια, αλλά θέλω να μιλήσω. Ναι, απλά έγινε θέμα επειδή είναι πολύ στενός συνεργάτης του ίδιου του Νίκου Αναστασιάδη. Εξού και. Ποιος? Είναι για το άτομο που μιλάς, που λέμε. Είναι για τον. Μπορώ να πω όνομα. Ναι, για τον Ιωάννη Νικολάου. Ναι. Όταν μίλησε στο πολιτικό γραφείο, είχε πει ότι χαίρομαι γιατί ερχόμενο εδώ πίστευα ότι θα δινόταν μια μεγάλη μάχη. Φαντάζομαι ήταν για θα συμμετέχετε στην κυβέρνηση ή όχι. Μια μάχη στην οποία θα καλούμαστε να αποφασίσουμε αν η παράταξη που ίδρυσε ο Κλάφκος Κλειρίδης θα συνεχίσει να άγει ή να άγεται, θα συνεχίσει να ηγείται ή να αποδιγετείται, θα παραμείνει κόμμα κληρητικό ή θα καταντήσει κόμμα αντιχοδιωκτικό. Βλέποντας την πορεία του κόμματος και το τι διαμείβεται αυτή τη στιγμή, θεωρείς ότι ο συνεγερμός αυτή τη στιγμή παραμένει κόμμα κληρητικό ή πάει να καταντήσει κόμμα αντιχοδιωκτικό? Θα το δείξει το επόμενο διάστημα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε ή την τύχη ή την ατυχία, εντάξει, να διοικά τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πορεία έγιναν μεγάλα επιτεύγματα. Πριν λίγο να μιλούσαμε να θα μείνει στην χώρα ξέρω από το ευρώ ή μέσα στο ευρώ, το έναν το άλλο. 10 χρόνια έχει και φθορά τη εξουσία. Ναι. Επί Αβέροφ Νεοφύτου, τουλάχιστον με όλα τα λάθη που έκαμε, και έκαμε λάθη, όπως και όλοι μας, ξέραμε ότι έχει μια γραμμή στο Κυπριακό και μια γραμμή στην οικονομία και ξέραμε επίσης ότι τόσο άνθρωπος είχε ένα αρχηγικό προφίλ. Ναι. Έτσι. Η επόμενη μέρα είναι ένα ερωτηματικό. Εφάνηκε όμως ότι είχαν υποβόσκαν το προσωπικές αντιπάθειες προς τον Αβέροφ Νεοφύτου, οι οποίες ευκήκασαν. Αναμφίβολα. Το ότι του έγινε πόλεμο στο Αβέροφ Νεοφύτου εκ των έσω, ο οποίος ενδεχομένως να του εστίχησε και το εισιτήριο για τη δεύτερη Κυριακή, είναι αναντίλεκτο. Μην το συζητάς καν.
που στελέχη. Θεωρείς ότι... Και τούτον είναι άδικο. Ναι. Είναι άδικο και μη πολιτικά ηθικών αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Ένας από τους λόγους πιστεύω που τελικά ο Αβέροφ αποφάσισε να μην διεκδικήσει την Προεδρία. Ενώ είμαι σίγουρος ότι αν την διεκδικούσε θα κέρδισε. Ναι. Και το δείχνουν και οι μετρίες, αλλά και η αντίληψη που έχουμε και από τον κόσμο. Ενώ της Προεδρίας του κόμματος. Ένας από τους λόγους είναι ότι θα συνέχιζε μέχρι να τον εξοντώσουν, αλλά και ενδεχομένως με μεγάλες συνέπειες και στα ποσοστά του κόμματος, είτε στις ευρωεκλογές, είτε στις δημαρχιακές, είτε οτιδήποτε άλλο, τότε είναι εκ των έσω πολέμους. Ναι, θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να και λέει, εντάξει, παιδιά, αν εγώ είμαι το πρόβλημα, τα μαύρα και τα σκοτεινά, εντάξει, τότε για χάρη της ενότητας αποσύρωμαι. Και τούτον που ήταν αδερφό, επειδή μίλησα. Ναι. Το αδερφό. Ήταν λογικό να εξαγγείλει την ίδια νύχτα που έχασε τις εκλογές ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία. Θεωρείς, δηλαδή, ο Χάρης π.χ. ευκέντσιπεν πολιτικά έπρεπε να αποσυρθεί μετά την ίδια την Προεδρία. Συμφωνείς με το πράγμα, θεωρείς ότι βιάστηκε να εξαγγείλει, πρέπει να μετρήσει λίγο τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι βιάστηκε, αφού ύστερα αποσυρθεί από τρεις ημέρες. Άρα ναι. Εκ των πραγμάτων βιάστηκε. Αλλά και ο Χάρης, θέλουμε να λέμε και το στραβοδίκιο. Καλά. Ο Χάρης γιατί εξαγγείλε. Απλώς επειδή ήταν ο Αβέροφ. Και ύστερα μάθει ο Αβέροφ να μιλάει γάλα. Ναι, είχε πει ότι έπρεπε να υπάρξει αλλαγή στην. Άρα το θέμα είναι ο Αβέροφ. Συγγνώμη, να σου πω, θεωρώ το λάθος του πράγμα. Και ουδέποτε ο ίδιος είπε ότι το πρόβλημα μας το μεγάλο είναι ο λάθος. Εγώ σέβομαι το να πει ότι πρέπει ο ίδιος να βγάλει. Αλλά εσύ κατεβαίνεις μόνο για τον Αβέροφ. Ναι. Είπε ότι κατέβαινε για την ανανέωση της παράταξης, εν πάση περιπτώσει. Η επιλογή της Ανίτας, αν γνωρίζεις, λέγεται ότι ήταν επιλογή του Αβέροφ. Έγινε έναν είδος συμφωνίας μεταξύ Αναστασιάδη και Αβέροφ, επειδή φαντάζομαι δεν το γνωρίζεις. Δεν το ξέρω εντύμως, δεν νομίζω. Εσύ πότε αποφασίσατε. Δεν νομίζω να μίλησε ο Αναστασιάδης με τον Αβέροφ. Δεν έγινε τότε. Φαντάζομαι με. Νομίζω δεν έγινε τότε. Φαντάζομαι με κάποιο μεσολαβητή, εν πάση περιπτώσει. Εσύ πότε αποφάσισες να φύγεις, επειδή σε κάποιες συνεντεύξεις σου αφήνες πολλά ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσεις την Προεδρία. Και μάλιστα προεκλογικά ο Αβέροφ σε είχε ονοματίσει και ως τον επόμενο. Εγώ προβληματίστηκα πολλά. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα δώσαμε μία μάχη. Την έχασαμε. Εγώ είμαι από τους πρώτους που βγήκα στην πρώτη γραμμή. Και στιγματιστικά, και ακόμα περιμένω να βγουν κάποια στελέχη του συναγερμού, που την ηγεσία του συναγερμού, να δουν τη μάχη που έκανα εγώ που ήμουν υπουργός οικονομικών, που εκρύψαν στα παυτά του. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, έδωκα μια μάχη. Ετοποθετήθηκα εντύμως και με πολιτικό κόστο στη δεύτερη. Ολοκλήρωσα έναν κύκλο 10 χρόνων στα πιο δύσκολα υπουργεία, που πολλοί που τούτους ενδεχομένως και βουλευτές του συναγερμού να με ενοχλήσαν μια φορά για θέματα πολιτικής. Αλλά μπορεί να με ενοχλούσα για διαορισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, δεδομένου το ότι πολιτικά θεωρώ ότι εγώ πήρα θέση και φορές και έχασα, για μένα είναι ένα θέμα το ότι κύριε, οκ, I give up. Είναι θέμα πολιτικής, ηθικής, ευρωπαϊκής προσέγγισης, ας πούμε. Δεύτερον, εγκουράστηκα. Εγκουράστηκα πάρα πολλά. Τρίτον, έτσι όπως είναι ο συναγερμός αυτή τη στιγμή και όπως πάει, δεν ξέρω ακόμα και θέση να είχα. Οποιαδήποτε θέση να θα μπορούσα πραγματικά να προσφέρω στο δημοκρατικό συναγερμό. Έτσι όπως έγινε. Και τέταρτο, εντάξει, να δω και εγώ λίγο το κοπελούν. Άρα ήταν και πολιτική κατάσταση μέσα στο συναγερμό όπως η διαμορφώνεται. Ναι, η οποία άλλαξε όμως, Κωνσταντίνε, μετά. Πριν δύο εβδομάδες ήταν να είσαι ο επόμενος υπουργός οικονομικών, αν έφυγε ο Αβέροφ. Εντάξει, τώρα να πει, ήταν πολλά πιθανόν να γίνει. Ενδεχομένως αλλά... σε μια μεταβατική περίοδο, ώσπου να κάνει και handover, εντάξει, κοινων οκ. Είναι διαφορετικό να μπει μέσα στην πολιτική των κομμάτων, με τους όρους με τους οποίους διεξάγεται. Με το πελατειακό κράτος που εξαρτήσαμε τον κόσμο μας στο πελατειακό κράτος, να σε τιμωρούν να δεν πίνεις γάμους και βαφτίσια και να τρώεις τις μισές ώρες σε επιμνημόσυνους λόγους μες στις εκκλησίες και στα παυτά και στο έναν και το άλλον. Κάμες πολλούς. Εγώ προσωπικά όχι. Επειδή σε θυμώ γι' αυτό. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά έτσι διεξάγεται η πολιτική. Με εξαργυρώνεται με ψήφους. Ξέρεις ότι έχει ανθρώπους που μαλλώνουν
Ποιος είναι ο Γκάλ. Επίσης την πιο μεγάλη κηδεία. Θέλω να δούμε και λίγο, έτσι να τελειώνουμε την επόμενη μέρα στο Δύση και κυρίως πώς θεωρείς ότι πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Στην επιστολή σου, με την οποία γνωστοποιούσα ότι δεν θα συμμετέχεις στις κομματικές εκλογές και ότι αποσύρεσαι από την πολιτική, ενεργών πολιτική, ίσως πει πως τα αίτια της παρούσας κατάστασης είναι βαθύτερα, ναι, αγγίζουν την ταυτότητα της παράταξης, ναι, και πώς θεωρείς πολιτικά μειοπικό η συζήτηση να περιορίζεται στα όποια λάθη μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Ποια θεωρείς ότι είναι τα βαθύτερα αίτια της συρρήκνωσης του συναγερμού και ποια ήταν τα λάθη που έγιναν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Εγώ δεν πιστεύω ότι έγιναν λάθη μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Σε αντίθεση με όλη την ηγεσία του κόμματος, την οποία άκουσα. Έτσι. Τι σημαίνει λάθος δηλαδή το γεγονός ότι εγώ είχα τα κότσα ενώπιον του πολιτικού γραφείου με διαφάνεια να πω κύριε, ναι, σε έχω το κατά συνείδηση, αλλά ως αξιωματούχος εγώ φωτογραφίζω τον ΤΑΔ. Ο πρόδρομος είπε για τον Νίκον τον Χριστόλου. Μπράβο του. Και αν είναι το λάθος. Μα έναν κόμμα δημοκρατικό φιλελεύθερο φοβάται να ακουστούν απόψεις. Για μένα το πράγμα είναι ξεφτυλισμός της πολιτικής. Και να μου φτιάχνουν συνάδελφοι ή ανώτατε, επειδή έμπειρε θέση, δηλαδή ο Κασουλίδης, είτε εγώ που ένας νυφάλιος, μηλίχιος άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο, επειδή πέθηκε εγώ να κάνω την υπέρβαση μου και να ψηφίσω όπως είπα και εγώ, είναι εμείς που να καταστρέψουμε το κόμμα. Τούτα ούλα, συγγνώμη, Αντώνη μου εγκαράκιος λίκ. Άρα, θέλουμε να δούμε τα βαθύτερα αίτια που πέσαν από το 35% στο 27%. Να το δούμε. Ποιους απογοητεύσαν. Σε ποιες περιοχές πέσαν τα ποσοστά μας. Μήπως απογοητεύσαμε και τη φιλελεύθερη πυλώνα της παράταξης που εντζήνει που ήταν πάντα η... Τι είναι το επιπλέον 7%. Η ραχοκαλιά του συναγερμού πριν φτάσουμε για μέ. Ποια είναι πραγματικά η ταυτότητά μας. Είμαστε κόμμα εθνικιστικών, είμαστε κόμμα υπέρ της λύσης του Κυπριακού. Είμαστε κόμμα υπέρ της ελευθερής οικονομίας, είμαστε κόμμα υπέρ του οτιδήποτε άλλο. Τούτα τα πράγματα που τα συζητάς με φίλους σου, με πράγματα στον μπάρ ή οτιδήποτε άλλο ή στο καφέ. Πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε το πράγμα. Είναι από μας τέρε παιδιά, κοινωνικός φιλελευθερισμός. Ξέρεις να μόνο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι ο Χριστοδουλής είπε ότι εκφράζει τον κοινωνικό. Είμαι όλοι αφού της μόδας. Κοινωνικός φιλελευθερισμός. Μπορεί να κάνεις τα πάντα. Εφιάμε που το νέο φιλελε. Μπορείς να πάεις να καλύπτεις από το να ασχίσεις τέλεια ελεύθερες πολιτικές στο τέλεια σοσιαλιστές. Κοινωνικός φιλελευθερισμός. Αν κάτσεις και ρωτήσεις τους τούτους, είναι να μου σημαίνει, εγώ ξέρω μου σημαίνει και η θεωρία οικονομική. Εντάξει, δεν θα μπορούν να σου πούν το τίποτα. Ήταν λάθος του Αβέροφ, θεωρείς, και στήχησε του προεκλογικά το γεγονός ότι πια μια τόσο ακραία στάση π.χ. στο μεταναστευτικό με φράχτες, με... Το ότι το στήχησε, μπορεί να το στήχησε. Το ότι είναι ακραία η θέση, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ακραία η θέση. Θεωρείς σωστή. Εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως σωστή και εδώ είναι και παρεξηγημένος και ο φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός, αν θυμάσαι και τη θεωρία του, αλλά και τις πρακτικές των πραγματικά φιλελεύθερων κομμάτων. Όχι στην Αμερική, που φιλελεύθερος σημαίνει αριστερός. Στην Ευρώπη, και τα liberal parties στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και στη θεωρία, ο φιλελευθερισμός αρχίζει ότι η ύπαρξη του κράτους είναι η ασφάλεια και τα λεγόμενα property rights. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να ασφαλίσει, αν μπει σε έναν πραγματικά φιλελεύθερο, ποιο είναι το πρώτο σώμα το οποίο πρέπει να έχει μια κοινωνία πριν να κάνει τον απολύτων κρατισμό, είναι να σου πει είναι η δυνάμεις ασφαλείας και να προστατεύσει τα σύνορα σου. Εντάξει. Προστατεύουν να με ο φράχτη. Εντάξει, ο φράχτης μπορεί να είναι αναποτελεσματικός, αλλά δες τι έγινε. Όλες οι χώρες που έχουν πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Πρώτα απ' όλα το Δουβλίνο τι είναι. Το Δουβλίνο που είναι η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατεί τους ποξοούλους. Δεν δέχεται κανένα και δέχεται τους, η Κύπρος και η Ελλάδα. Η Ελλάδα χτίσε φράχτη. Πραγματικό φράχτη. 4 μέτρα από κάτω, 3 από κάτω ΣΥΕΡ. Η Λετωνία, η Εσθονία, η Πολωνία δεν παίρναν μούγια για να προστατεύσουν τη χώρα τους και τους πολίτες τους. Άρα, ας μην συγχύσουμε τον φιλελευθερισμό. Φιλελευθερισμός δεν είναι ποτέ εμπάτε σίλια, λέστε και εκμεταλλευτείτε μας. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ αυτό το πράγμα. Άρα, δεν θεωρώ, παρά το ότι στην Κύπρο πετάσουμε μια κουβέντα και επιπυλούν την ούλη, είσαι ρατσιστής, είσαι το έναν το άλλο, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και το μεταναστευτικό, σου το λέω, θα είναι το κύριο μας πρόβλημα, θεωρώ. Και είναι, αλλά και θα είναι τα επόμενα χρόνια. Αν έκαναμε άλλα λάθη πολιτικής, ναι, ενδεχομένως να έκαναμε άλλα λάθη πολιτικής. Απλά τώρα θυμήθηκα ότι εκείνο που προσάπτουν στον Αβέροφ Νεοφύτου
μεταξύ πρώτη και δεύτερη Κυριακή δεν είναι το ότι τοποθετήθηκε, ήταν το ότι δούλεψε, λένε, υπογείω ω πρόεδρο υπέρ ενό εκ των δύο υποψηφίων. Αυτό λέγεται. Ενώ η υπόφαση. Προ αυτού του πρόεδρου εννοεί, Αναστασιαδή. Στον Αβέροφ. Ότι δούλεψε για τον Μαυρογιάννη μέσα από κάποια άτομα που ήταν πολλά στενά κοντά του. Δεν ξέρω και ότι δεν εσεβάστηκε. Φωτογράφησε όπως σε φωτογράφησα κι εγώ. Αλλά είπα σου στην πολιτική. Είπες, εντάξει, εν τούτη αποφασή του κομμάτος. Αλλά εν τσιν κακό, να πω τη γνώμη μου. Κι ας αποφασίσει ο κόσμος. Αλλιώς φόμαστε την οσιά μας. Ναι. Θέλω να καταλήξουμε με το, με τις εσωκομματικές τώρα. Εσύ είσαι ικανοποιημένος που τα που βλέπεις και ακούεις που τους δύο υποψήφιους, επειδή είπες ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει θέσεις. Προεκλογικά να σε θυμίσω ότι τοποθετείς τον Ούλη στο συναγερμό επικριτικά για το γεγονός ότι ο Χριστορίλιον πολλά εστρογγύλευκε όλες τις θέσεις. Έχουμε εδώ και δύο εβδομάδες μια προεκλογική, η οποία τελειώνει σε μια εβδομάδα και δεν έχω ακουστεί καθόλου ακούσαμε θέσεις πέραν της επίκλησης για ενότητα του κόμματος. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Και τούτη επίκληση για ενότητα και ενότητα και ενότητα και ενότητα και τότε. Έχουμε παρέα. Κανεί δεν την ενότητα. Έλεος. Είναι πολιτική θέση τώρα η ενότητα. Αν και τα πάμε να κάνουμε κερκίδα για μάπα, αν και θέλουμε να είμαστε πολλοί για να ακούμαστε παραπάνω. Είναι πολιτική για το μέλλον της χώρας που θέλουμε να κάνουμε. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Άκουσα τους και τους υποψηφίους στην τηλεόραση να ερωτούνται υπό διαφορετικές περιπτώσεις ποια είναι η θέση σας για το αν το κόμμα θα πρέπει να είναι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Ένα απάντησε κανένα. Ο Δημήτρης είπε ότι θα επανεξετάσει την απόφαση. Τι σημαίνει να την επανεξετάσει. Ότι δεν, το... δεν αποκλείει να γίνει στην κυβέρνηση. Και δεν αποκλείεται. Καλά, εσένα η θέση σου πιάνει. Εσένα η θέση σου πιάνει. Θέλεις να είσαι ηγέτης ενός κόμματος. Ας είμαστε σε λογικότητες και θα δούμε και ανάλογα και το ένα και το άλλο. Έχεις πολιτική θέση επί τούτου. Έχεις πολιτική θέση πρώτα απ' όλα τι σημαίνει αντιπολίτευση. Τι σημαίνει αντιπολίτευση. Σημαίνει πολλά πράγματα αντιπολίτευση. Ποιο σημαίνει ένα πράγμα αντιπολίτευση. Εγώ περίμενα να πάρουν μια σαφή θέση. Δεύτερο, να μιλήσω για την ταυτότητα του συναγερμού. Τι είναι η ταυτότητα του συναγερμού. Τι είναι η ταυτότητα του συναγερμού. Τούτα τα οποία μιλούμε μεταξύ μας. Εγώ δεν άκουσα πολιτικές θέσεις. Και είναι τη λέξη που άκουσα και πραγματικά να χτύψω αυκάλιο σπυρού και αν την ξανακούσω. Είναι η λέξη ενότητα. Που δεν θα την ξανακούσεις σε κανέναν μοντέρνο πολιτικό σχηματισμό στην Ευρώπη. Unity. Έχουν πάρει πρόταξε μου θέσεις. Μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή. Όχι, δύο πράγματα που μπορούν να αυκάλιο σπυρού. Ενότητα και διαβούλευση με την κοινωνία. Όπου πλέον. Η κοινωνία θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη στον άνθρωπο. Ας πούμε, όπως είπε ο Νίκος ο Χριστός. Καλά, ρε κουμπάρε. Εμάς η κοινωνία μας και οι πολιτικές μας είναι επικεντρωμένοι στους κάτους. Ίσως όμως μπαίνουμε σε μια εποχή όπου τούτο το μοτίβο που έχτισε ο Νίκος Χριστοδουλής που αποδείχτηκε πετυχημένο. Ναι, εκλέγηκε. Πετυχημένο, όπου ο πολιτικός είναι να πολιτεύεται με ένα πολιτικ τρόπο, όπου προσπάθεια είναι να μην έχει συγκρούσεις, να μην έχει θέσεις που είναι να ενοχλούν εν το νέο reality της πολιτικής μας αυτή τη στιγμή. Εκεί οδεύουν. Εκεί οδεύουν. Κοιτάξτε γύρω σας. Είπες ότι θα ψηφίσεις αυτόν που θεωρείς πιο κοντά στη δική σου σχολή σκέψης των Κυπριακών και γενικά σε διάφορα άλλα θέματα. Μιλήσαμε τώρα και είπαμε ότι δεν εκφραστήκα θέσεις. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν εκφράζονται στιγμή διαφορετικές. Προσωπικά, εγώ θα περίμενα. Υπάρχουν διάφορες θέσεις. Ενδεχόμενες να υπάρχουν, αλλά από τη στιγμή που κυφτιοχώνονται. Όχι χώνονται. Τουλάχιστον δεν γίνεται πολιτικό debate, για να μην είμαι και εγώ έτσι λίγο μηδενιστής. Εντάξει. Νομίζω δεν επιδιώχθηκε αν τζοάσκα με κανέναν. Δεν επιδιώχθηκε αν τζοάσκα. Μπορεί... Υπάρχει και μια λογική ενδεχομένω γιατί δεν επιδιώχθηκε. Καλή σου, ρε παιδιά, αρκετά τραύματα είχαμε, και σκάρ και το ένα και το άλλο, εν ανάγκη να το κάνουμε και τούτο. Ενότητα. Μετά που την ήταν τούτη, ναι, για την ενότητα. Βραχυπρόθεσμα, τούν που συζητήθηκε και η Ανίτα και ο Δημήτρης θα μπορούσαν να ανεβάσουν τα ποσοστά του κόμματος στις επόμενες ευρωεκλογές. Αλλά η άποψή μου και θέλω και η δική σου είναι πως δεν παίρνει πλέον το Δυσί να συνεχίσει να χώνει
τα διαφορετικές προσεγγίσεις, επειδή εφανήκαν ότι είναι διαφορετικές θέσεις, υπό την έννοια ότι διαφωνώ σε επιμέρους θέματα. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστή γραμμή, και φάνηκε μέσα στο κόμμα, μεταξύ ενός μεγάλου κομματιού του κόμματος πλέον, που είναι υπερσυντηρητικό σε πάρα πολλά θέματα, και έναν άλλον κομμάτι το οποίο είναι πιο προοδευτικό. Θα πρέπει να επιληθεί το θέμα κάποια στιγμή, θεώρηση, η ηγεσία μπορεί να βγει από την εσωστρέφεια, εάν δεν επιληθεί πρώτα το θέμα μακροπρόθεσμα. Τούτη η συζήτηση είναι μεγάλη και χωρί μεγάλη ανάλυση. Ο συναγερμός πάντα έτσι ήταν. Εντάξει, το θέμα. Και ο θεωρείς τη διαφορά της ηγεσίας. Επί Γλαύκου Κληρίδη, και είναι τυχαία που είπα και διαβάζεις και την ομιλία μου, να άγει και όχι να άγεται. Δηλαδή ο Γλαύκος ο Κληρίδης ενίσχυε τούτες τις διαφορετικές σχολές σκέψης. Όμως, μπορούσε να πείσει και τους διαφωνούντες ή μπορούσε να τους κάνει να τον ακολουθήσει. Σε ένα μεγάλο βαθμό και ο Νίκος Αναστασιάδης. Σε κάποιον άλλο βαθμό και ο Απέρος. Εντάξει, το 2004 δεν το πέτυχε. Το θέμα δεν είναι να θωρείς την ενότητα και να πει, ξέρεις, για χαρά της ενότητας δεν είναι από τίποτα. Δεν μπορεί να παρεξηγηθεί τους άλλους και να σηκωστούν να φιωνίζει. Το θέμα είναι να έχεις θέσεις και παρά το ότι μπορεί να έχεις διαφορετικές σχολές σκέψης, να μπορείς να τους συγκεράζει ή να τους πείσεις. Να μπορείς να ηγείσαι. Αυτό είναι το definition του ηγέτη. Απλά μου επιτρέπεις, δοκιμάστηκε το πράγμα το 2004. Ο Γλαύκος κρίσε μια ξεκάθαρη θέση στο Κυπριακό, αλλά επειδή υπήρχαν τόσες ομάδες, τις οποίες για πάρα πολύ διάστημα συγκρατούσαν μες στο κόμμα για χάρη της ενότητας. Ανάλυση. Και ναι, έχεις δίκιο εν μέρη. Εν μέρη έχεις δίκιο ότι μπορεί να μην προετοιμαστήκαν τόσες ομάδες όσο έπρεπε από την ηγεσία του κόμματος για να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη υπέρβαση. Αλλά υπήρχε και ένα άλλο περιπέξιμο. Υπήρχε ότι περιπέζαν τον κόσμο ότι εντάξει, παιδιά, σε ένα μήνα να φέρουν νέο σχέδιο και με ένα χώνε στο και το άλλο. Ήταν το γεγονό ότι το ΑΚΕΛ, που ο εθνικιστικό συναγερμό και οι φασίστε έκαναν τη συνάντησή του όταν ήρθαν το πληρώμα του χρόνου. Το ΑΚΕΛ ήταν απόν και το ανεστήχε σε σπάρκο. Υπάρχουν πολλέ εξηγήσει. Άμα σε μια φάση θέλουμε να το αναλύσουμε το πράγμα. Λοιπόν, τελειώνουμε. Βλέπεις κάποιον έτσι με κάποιον τρόπο ο συναγερμό να αποκτά ξεκάθαρο πολιτικό λόγο για την επόμενη μέρα? Εντάξει, περιμένω να το δούμε. Εγώ αυτό αναμένω. Είσαι... Ένα συναγερμό με ξεκάθαρο πολιτικό λόγο να μπορεί να εμπνεύσει και ο Ανίτα και ο Δημήτρης νέα κοπελούθια. Δεν φτάνει να είσαι νέος, επειδή μπορεί να είσαι νέος και να έχεις γερασμένα μυαλά, ή μπορεί να είσαι γέρος και να έχεις δυναμικά μυαλά. Και εγώ γνώρισα πολλούς αμφωτέρους για αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε μέλλον συνεργασία. Λοιπόν, τελειώνουμε με 2-3 ερωτήσεις που έχω εδώ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πετρίδη ως μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδη διόρισε τόσους συναγερμικούς τόσο στο προεδρικό όσο και στα υπουργεία χρειάζονταν. Και τότε διάμουσε μια μπάσα. Όχι, μέσα στο προεδρικό. Όχι, έβαλε πολύ κόσμο μέσα στο προεδρικό. Ήταν νομίζω πρώτη φορά που υπήρχε τόσο πολύ κόσμο μέσα στο προεδρικό. Διορισμοί. Και τότε φέρνει και σε έναν άλλον. Το προεδρικό. Επειδή ήμουν και υφυπουργό παρά το προεδρικό. Όταν αναλάβαμε και ήμουν υφυπουργό, 3-4 πλάσματα στην Ιωσή Πολίτη. Και εγώ μάλιστα προσπαθήσα να στήσω μια δομή και κάμα και οργανόγραμμα. Τέλο πάντων, δεν εφαρμοστήκε ποτέ. Ότι όντω ύστερα με υπερβολή, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος, πώς οι δημοσιογράφοι ήταν το άλλο, θεωρώ ότι ναι, ήταν ενδεχομένως, ήταν αχρειαστούντον το πράγμα και το έκανε και κακή επικοινωνιακή χρειά και δεν χρειάζεται το πράγμα. Το οποίο βλέπω να συνεχίζει τώρα με... Τώρα σε υπουργεία τι έγινε τούτο, εκτός εννοεί για τους υπουργούς ή τι... Δεν είπε, νομίζω είπε για υπουργεία, προεδρικών είπε. Α, και στα υπουργεία, είπε και στα υπουργεία. Ο κάθε υπουργός δικαιούται δύο συμβούλους. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν τους ήξερα τους συμβούλους τους οποίους έπια καλές παραστάσεις. Το έναν το άλλο και φεύγουν μαζί μου. Αλλά θεωρώ ότι έγινε καμιά ιδιαίτερη. Εντάξει, η υπερβολή νομίζω το φαίνεται σήμερα με το ότι πιάνει ο Νίκος Αναστασιάδης φεύγουν τα 13 αστυνομικού, α πούμε, για να τον προσέχουν και να μέσα στο σπίτι. Είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πάλι, δεν μου λε κάμι. Εντάξει. Κάπου και ένα θεσμό θέλει για μια. Τώρα είναι 13, για να είναι 10, για να είναι whatever. Ποια η άποψή σου για τον Φέδωνα, έχει άποψη? Έχω, ξέρω το Φέδωνα 10 χρόνια. Θέλει να γίνει. Εμερώσαμε, γίναμε φίλοι. Ο Φέδωνας είναι ένας άνθρωπος που είχε τετραγωνικό νου. Εντάξει. Έχει πολιτική σκέψη. Έχει πολιτική ανάλυση. Αλλά είναι παράξενος χαρακτήρας όπως μπορεί να είμαι και εγώ. Μπορεί να φουτούλεις κάποτε. Μπορεί να
να μην πω τούτα, και παρεξηγείται. Κάποιος λέει να αγιάσει το στόμα στο κότσο μου. Είναι πλέον σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, τι λέει. Τι να πούμε, βρίζουμε μάθηκε. Είμαστε πολιτισμένοι οι εκπομπή. Είναι πλέον σε κίνδυνο, λέει, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, θεωρείς? Είναι τίποτε δεδομένο ποτέ. Θεωρώ ότι σε κίνδυνο. Θεωρώ ότι σε κίνδυνο. Λοιπόν, και τώρα μισό λεπτό να μπούμε στο Facebook. Έχω εντύπωση Facebook, ρε. Είπατε, ρε. Είπατε. Όχι, γιατί. Έχει μια. Αντώνη, πώς δεν εφαρμόστηκε η χάρτα διοντολογίας των υπουργών? Έχει απάντηση. Εγώ εφαρμόσα, δεν ξέρω τι δεν εφαρμόσα. Λοιπόν, να σε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα. Αρέσει και με χαλαρή συζήτηση. Καλός πολίτης να ευχηθούμε. Να χαλαρώσεις. Να περάσεις ωραία. Και όταν βαρεθείς τα εγκόσμια, να επιστρέψεις στην πολιτική για να ξαναβασανιστείς. Άστε καλά. Ευχαριστώ όλοι. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι πάλι με εσωκομματικές συνεγερμού. Καλό βράδυ.